Είναι ο Βασίλης Κατσαρδής μαζί μας, τέλος πάντων, εκπρόσωπος τύπου των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Και μας μιλάς και με την ιδιότητα λίγο του δημοσιογράφου, αλλά βασικά με την ιδιότητα του ανθρώπου που έζησε χτες το χτύπημα. Και να μας πεις πώς είναι η επόμενη μέρα, να μας δώσει έτσι την ατμόσφαιρα που λέμε. Όπως είπατε κι εσείς, μόλις κρατήσανε τώρα ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων, αλλά πέραν αυτού θα έλεγα ότι γενικά, ενώ χτες και εγώ προσωπικά και γενικά μπορούσα να καταλάβω την ώρα που μιλήσαμε δηλαδή στην εκπομπή σας ότι υπήρχε σοκ και φόβος, θα έλεγα ότι είχαμε αρκετά αισιόδοξα μηνύματα και χτες το μετά το απόγευμα, αλλά και σήμερα το πρωί. Μπορεί το Ευρωκοινοβούλιο να είναι σε γενικές γραμμές κλειστό μετά από οδηγία του Προέδρου Σούλτς, αλλά αρκετά μαγαζιά είναι ανοιχτά, τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά. Ο κόσμος χθες βγήκε, όπως ξέρετε, στις πλατείες και έγραφε με κυμωλία συνθήματα και, πώς να το πω, ιδέες για το ότι η τρομοκρατία δεν θα περάσει και δεν θα νικήσει ο φόβος. Ήταν έξω το βράδυ και τα ταξί, όπως ξέρετε, δίνανε δωρεάν διαδρομές σε ανθρώπους οι οποίοι φεύγαν από το αεροδρόμιο χτες για να μην γυρίσουν με τα πόδια επειδή ακυρώθηκαν οι πτήσεις. Αρκετά ξενοδοχεία ήταν ανοιχτά προκειμένου να δώσουν δωρεάν τα δωμάτια τους σε κόσμο. Δημιουργήθηκαν group στο Facebook ανθρώπων οι οποίοι έδιναν ελεύθερα ένα καναπέ ή ένα κρεβάτι ώστε να κοιμηθεί ο κόσμος που δεν μπορούσε ίσως να γυρίσει στα σπίτια του. Γενικά είδαμε πολύ αλληλεγγύη και μια αντίδραση, θα έλεγα, πολύ θετική. Δηλαδή μου έχει κάνει ιδιαίτερα καλή εντύπωση. Ίσως είναι αυτή η αντίδραση που λέγαμε και χθες, όπως και στη Γαλλία. Ότι ο κόσμος δεν θέλει να τον νικήσει ο φόβος και να νικήσει αυτός τον φόβο. Ακριβώς. Αυτό είναι η αλήθεια, ότι χθες ήμουν λίγο απεσιόδοξος και δεν περίμενα να συμβεί τόσο σύντομα. Mm-hmm. Όμως ο κόσμος αντέδρασε αρκετά θετικά, θα έλεγα, και ίσως αυτό το πράγμα να δείχνει ότι δεν θα αλλάξει ολοκληρωτικά τη ζωή του μετά από αυτά τα γεγονότα. Mm-hmm. Δεν τον πτώησαν τόσο πολύ. Γιατί μιλήσαμε με δύο πολίτες των Βρυξελών χτες και μας είπανε φοβόμαστε, σήμερα θα μείνουμε μέσα γιατί είναι όλα κλειστά, και όντως όλοι βγήκαν έξω. Τελικά όλοι βγήκαν έξω και εγώ είμαι έτοιμος να βγω έξω λίγο πιο μετά, παρότι χτες είναι η αλήθεια ότι έμεινα μέσα, αλλά νομίζω ότι πλέον και εγώ και πολλοί κόσμοι νιώθουμε ότι δεν φοβόμαστε, ότι ήταν ένα κύμα το οποίο πέρασε. Ελπίζουμε να μην ξανασυμβεί, αλλά αυτό φυσικά δεν σχετίζεται μόνο με τα μέτρα ασφαλείας εδώ. Ο κόσμος εδώ, πως όχι. Δεν ξέρω αν σας το είπα και χτες, αλλά περισσότερο καταλαβαίνει ότι τα μέτρα ασφαλείας δεν είναι αρκετά ώστε να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα. Χωρίς ειρήνη δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Απλά ήταν λίγο πιο αγαθός ίσως, λόγω του ότι, όπως έχουμε πει, το Βέλγιο δεν είχε συμμετάσχει σε πολέμους στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Τι συζητούν σήμερα οι άνθρωποι και, και στην τηλεόραση και στους δρόμους? Κάνουν λόγο για τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας, για να συμπληρώσω αυτό που λες εσύ. Δηλαδή, όσο καλά κι αν είναι τα μέτρα, όσο σκληρά κι αν, όσο δρακόντια κι αν είναι, πες ότι δεν θα μπαίνανε μέσα στο αεροδρόμιο οι βομβιστές να ανατιναχθούν, θα μπορούσαν να ανατιναχθούν κάπου αλλού που έχει πάρα πολύ κόσμο, αφού ούτως ή άλλως τα χτυπήματα είναι τυφλά. Για να συμπληρώσω λίγο για τη Μαριλένα, υπόθηκε πολύ ότι είναι λυπή τα μέτρα ασφαλείας, όχι τόσο γιατί με τους αλεξιπτωτιστές, ας πούμε, και τους ένοπλους που δεν μπορούν να διαφυλάξουν ακριβώς ένα τρομοκρατικό χτύπημα, αλλά με τις υπηρεσίες, με τις πληροφορίες. Τέτοιου είδους μέτρα δεν είχαν πάρθει όσο θα έπρεπε. Κοιτάξτε, όσον αφορά το τι συζητάει ο κόσμος, η αλήθεια είναι ότι, επειδή, όπως σας είπα, δεν έχω βγει από το σπίτι, αλλά κυρίως έχω μιλήσει με τους δικούς μου ανθρώπους, ναι, μπορώ να σας πω ότι οι περισσότεροι μιλάνε για το φόβο, για το σοκ. Είναι αυτό το ότι νιώθουν σοκαρισμένοι και δεν ξέρουν ακριβώς πώς να αντιδράσουν. Αυτό αφορά όμως τους δικούς μου ανθρώπους. Τώρα, από εκεί και μετά, στα μέσα τα οποία βλέπω, έγινε μια συζήτηση για το αν θα έπρεπε να υπάρχουν μεγαλύτερες συζητήσεις από το Σαββατοκύριακο για το ότι επίκειται χτύπημα κτλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αποσαφινιστεί, φαντάζομαι το ξέρετε κι εσείς, το αν τελικά αυτό ήταν ως απάντηση
στη σύλληψη Αμπντεσλάμ ή αν αυτό είχε οργανωθεί εδώ και πολύ καιρό. Mm-hmm. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι σε μια πόλη η οποία έχει εδώ και 14 μήνες το στρατό στο δρόμο, δεν μπορεί να οργανωθούν τρεις επιθέσεις διαφορετικές μέσα σε 4 μέρες τόσο εύκολα, γιατί τότε ζήτω που καήκαμε, έτσι. Αλλά αυτό είναι παρηγοριά στον άρρωστο τώρα. Mm-hmm. Επί της ουσίας η συζήτηση γίνεται για το αν ο κόσμος έχει φόβο, για το αν θα βγει έξω, δηλαδή περισσότερο γίνεται αυτού του τύπου η συζήτηση και το τι μέτρα επιπλέον μπορούν να γίνουν. Αυτό, αλλά ο κόσμος, επαναλαμβάνω, καταλαβαίνει ότι αυτό το θέμα δεν πρόκειται να λυθεί μόνο με ασφάλεια. Όπως αντίστοιχα γίνεται, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε και εσείς, λογικά έχετε αυτή την εμπειρία, στη Μέση Ανατολή ή στην Ιερουσαλήμ, δηλαδή ακόμα και να πάμε σε μία λύση, έτσι, ναι, όπου πηγαίνεις, ας πούμε, σε κάθε εμπορικό κέντρο και πρέπει να περνάς από έλεγχο για να μπεις μέσα στο εμπορικό κέντρο, αυτό δεν λύνει το πρόβλημα και αυτό είναι κατανοητό εδώ από τον κόσμο. Αλλά πού θα οδηγηθούμε λοιπόν, προς τα πού πηγαίνει η άποψη του, πώς θα λυθεί λοιπόν το πρόβλημα? Νομίζω ότι εδώ υπάρχει κατά πρώτον αυτό το δεδαλώδες σύστημα των Βρυξελών, τέλος πάντων, όπου κάθε γειτονιά έχει τη δικιά της αστυνομία, κάθε πόλη στο Βέλγιο έχει τις δικές της αρχές κτλ. Λόγω των Φλαμανδών και των Γαλλόφωνων. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πράγμα είναι λίγο δύσκολο για να λυθεί άμεσα, παρότι συνιστάται ψυχραιμία εδώ από τις αρχές. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο πρέπει να δούμε τι θα γίνει μετά από την έκτακτη συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών. Δεν μιλάμε μόνο για το Βέλγιο όμως. Είναι θέμα ευρωπαϊκό, δεν είναι? Ακριβώς, δηλαδή, γι' αυτό το λέω, ότι επειδή θα γίνει η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών εδώ, νομίζω ότι θα αποφασιστεί μια ευρωπαϊκή, ας πούμε, λύση. Αλλά νομίζω ότι είναι, βέβαια αυτή είναι η δικιά μου γνώμη, αλλά νομίζω ότι είναι πασιφανές πλέον ότι παρότι κλείσαν τα σύνορα και η Σέγγεν και όλα αυτά τώρα για τους πρόσφυγες για να μην περάσουν, ότι ακόμα και αυτό δεν αποτελεί λύση, έτσι. Δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα. Εδώ και τόσα χρόνια όπου είχαμε ανοιχτά σύνορα λόγω Σέγγεν παντού στην Ευρώπη, είχαμε λιγότερο τέτοια φαινόμενα από ότι τώρα που κλείνουν τα σύνορα. Δηλαδή η λύση παραμένει για μένα το ότι πρέπει να υπάρξει, ας πούμε, αφομοίωση αυτών των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν αυτού του τύπου τις επιθέσεις. Να σε ρωτήσω, ειρήνη κάτι στη Μέση Ανατολή. Ναι. Σε σχέση με τους Ευρωπαίους αριστερούς και τους Ευρωπαίους σοσιαλδημοκράτες και τους δεξιούς, υπάρχουν διαφορές τώρα στο πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση? Το προσφυγικό, δε. Όχι μόνο, ναι, το νομίζω προσφυγικό. Υπάρχουν διαφορές πάντα σε αυτά τα ζητήματα, παρότι είναι σε ένα, ας το πούμε, πολιτισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι χτες η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αριστεράς έκανε λόγο για δειλά τρομοκρατικά χτυπήματα από τη μία, αλλά από την άλλη ότι πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί στις αρχές μας για ειρήνη, ελευθερία και δικαιοσύνη. Και αλληλεγγύη, βεβαίως, έτσι. Αυτή ήταν η δήλωση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, της Γκάμπι Τσίμερ, εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, του Die Linke, του Γερμανικού Κόμματος. Τώρα από εκεί και μετά, από ό,τι είδα, όλοι εξέφρασαν την οδύνη τους, όλοι είπαν ότι είναι στο πλευρό των θυμάτων, αλλά από εκεί και μετά φυσικά οι λύσεις που προτείνει ο καθένας είναι διαφορετικές και γι' αυτό ανήκουν και σε διαφορετικές πολιτικές οικογένειες, έτσι. Πάντως, αν μου επιτρέπετε. Ο Διονύσης Ωνασόπουλος θέλει κάτι καλό να μεσημέρι. Σε ρωτήσει. Γεια σας. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι το χτύπημα αυτό, το διπλό, το τριπλό στις Βρυξέλλες, συνδέεται τουλάχιστον ευθέως με το προσφυγικό, έτσι, διότι οι δράστες καταρχήν ήταν δεύτερης γενιάς στο Βέλγιο, μετανάστες, παιδιά μεταναστών, Βέλγοι υπήκοοι. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλλον έχει να κάνει με το κλίμα και τις διασυνδέσεις και τον προσελητισμό που έχει προκύψει για πολύ κόσμο αυτής της λογικής, μουσουλμάνους, αυτές τις γενιές, σε βάση περιπτώσει, από τη δράση του ISIS, που έχει πια περάσει και στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, παρά με το κύμα το προσφυγικό που η χώρα, η δική μας τουλάχιστον, έχει υποστεί και επιβαρύνεται αυτή τη στιγμή υπέρμετρα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και ένα δεύτερο που θέλω να παρατηρήσω, τουλάχιστον πριν μπω στο στούντιο, άκουγα ότι υπάρχει έντονη κριτική σε διεθνές επίπεδο, ιδίως από Αμερικανούς αξιωματούχους και Βρετανούς σε ένα δεύτερο βαθμό, για το σύστημα ασφαλείας, για τα μέτρα ασφαλείας στις Βρυξέλλες. Κυρίως για την καθυστέρηση που υπήρξε να κλείσει το μετρό μετά το πρώτο χτύπημα στο αεροδρόμιο. Εκεί θεωρούν ότι υπήρξε ένα κενό χρονικό που, αν είχε κλείσει το μετρό, ενδεχομένως θα είχε αποφευχθεί το, ναι, δεύτερο χτύπημα.
Και επίσης υπάρχει μία συζήτηση για το κατά πόσον το Βέλγιο ακολουθεί ή ακολουθούσε μέχρι χθες ένα διαφορετικό δρόμο αφομοίωσης, είπατε κάτι σχετικό νωρίτερα, του μουσουλμανικού στοιχείου σε σχέση με τη Βρετανία, για παράδειγμα, ή τη Γαλλία ή την Γερμανία. Είναι πιο εύκολο να αφομοιωθούν και να ενταχθούν σε αυτό το σύστημα στη Γαλλία, που αισθάνονται οι δεύτερης γενιάς μουσουλμάνοι Γάλλοι πολίτες ή Βρετανοί πολίτες αντίστοιχα, ενώ το Βέλγιο, επειδή έχει τις κόντρες Φαλαμανδών και Βαλώνων, δεν ήταν εύκολο να ενσωματώσει αυτές τις κοινότητες. Να συμπληρώσω, συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λέτε. Να συμπληρώσω απλά τα εξής, τα οποία βέβαια δεν τα είδα χτες σε τοπικό κανάλι, αλλά στο BBC. Ότι ένα βασικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή ως Ευρώπη είναι ότι υπήρξαν περίπου 800 άνθρωποι οι οποίοι θέλησαν να επιστρέψουν μετά από παραμονή στο λεγόμενο Ισλαμικό κράτος, και περίπου 300 με 400 από αυτούς δεν έχουν εντοπιστεί γενικά στην Ευρώπη. Αυτό με κάθε επιφύλαξη, έτσι, ήταν πληροφόρηση, ξαναλέω, από το BBC χτες. Και το δεύτερο είναι ότι ο δημοσιογράφος συγκεκριμένος που έδινε αυτή την πληροφορία έλεγε χτες ότι το μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη, ας πούμε, στην Continental Europe, να το πούμε έτσι, δηλαδή εκτός Βρετανίας, είναι ότι δεν υπάρχει σοβαρή ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη, ας πούμε, ανάμεσα στη Γαλλία και το Βέλγιο. Κάτι το οποίο, να σας πω την αλήθεια, το αντιμετωπίσαμε και το ακούσαμε και τη Δευτέρα πριν τις επιθέσεις, δηλαδή δύο μέρες πριν, το ότι ο Αμπτεσλάμ, περάσανε τέσσερις μήνες για να συλληφθεί, ήταν θέμα συνεργασίας μεταξύ βελγικών και γαλλικών αρχών. Ότι δεν υπήρξε σοβαρή από την αρχή συνεργασία και καθ' όλη τη διάρκεια. Mm-hmm. Πάντως άμεσα έδρασε η αντιτρομοκρατική σε αυτή την περίπτωση, γιατί έπιασαν και τους... Μετά το χτύπημα, ναι. Αλλά έπιασαν τον ένα δράστη, οι άλλοι δύο βέβαια. Ναι, βέβαια, το θέμα είναι να καταφέρνεις να αντιδράς πριν και να προειδοποιείς τον κόσμο, έτσι, και όπως είπαμε, να έκλεινες το μετρό, ας πούμε. Ίσως να έχει και μια ευθύνη ο κόσμος βλέποντας τις επιθέσεις ότι πήρε το μετρό, αλλά ίσως και αυτό να είναι λίγο υπερβολικό, γιατί ακούστηκε και αυτό χτες, έτσι. Ο κόσμος έπαιρνε... Δεν το έκανε. Δηλαδή θέλω να πω ότι μετά τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο... Έπρεπε να κλείσει το μετρό, όπως είχε γίνει και στη Γαλλία. Οι Αμερικάνοι θεωρούν ότι από την ώρα που καταγράφεται ένα χτύπημα σε ένα χώρο που σχετίζεται με τις μεταφορές όπως το αεροδρόμιο, θα έπρεπε άμεσα να κλείσει κάθε δίκτυο μεταφορικό, μετρό, λεωφοριακές γραμμές. Ναι, και ίσως έχουν δίκιο σε αυτό. Απλώς αυτό που εγώ θα λέω και θα ξαναλέω είναι, παιδιά, και στο μετρό να μην πηγαίνανε, θα μπορούσαν να πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ. Αυτό. Σε αυτό ένα σινεμά κάπου. Σε ένα λεωφορείο μπαίνει. Ναι, σε ένα λεωφορείο, δηλαδή. Δεν μπορείς να το ελέγξεις από ένα σημείο. Ο δυτικός κόσμος έχει ένα μεγάλο πρόβλημα πια σε αυτό, διότι είναι φανερό, και όχι από το χθεσινό χτύπημα και από χτύπηματα που έχουν προηγηθεί, ότι το μοντέλο ασφαλείας στο δυτικό κόσμο δεν είχε κατά νου το ενδεχόμενο κάποιος να είναι έτοιμος να θυσιαστεί για να κάνει ένα... Αφενός και αφετέρου ότι θα βάλει εναντίον του άμαχου πληθυσμού. Και να θυσιάσει. Γιατί κάποιος αυτοχειριάζεται... Δεν είναι μεταξύ στρατευμάτων αυτή η οφθαλμική. Τι θα πρωτοελέγξεις. Αν κάποιος εμφανίζεται σε μια λαϊκή, σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα κλαμπ ζωσμένο στα εκρηκτικά, αυτό ξεπερνάει το μοντέλο ασφαλείας της Δύσης. Η λογική του μοντέλου του δυτικού στα θέματα ασφαλείας ήταν ότι κάποιος που θα κάνει μια τρομοκρατική επίθεση, καταρχήν θα έχει προνοήσει αυτός να τη γλιτώσει. Ναι. Ακριβώς, και το θέμα είναι ότι δυστυχώς, τώρα αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ σκληρό, αλλά ό,τι σπέρνει στερίζεις, έτσι. Δυστυχώς οι επιθέσεις και οι παρεμβάσεις της Δύσης στη Μέση Ανατολή έχουν τα αποτελέσματα που βλέπουμε. Χωρίς να θέλω να πω ότι οι ύποπτοι για τρομοκρατία και όσοι κάνουν τις επιθέσεις δεν ευθύνονται και είναι θύματα που εν τέλει, ας πούμε, απλά προσιλητίζονται ή αντιδρούν ως εκδίκης. Έτσι. Δυστυχώς όμως με την ασφάλεια, όπως είπαμε και πριν, δεν μπορείς να λύσεις όλα τα προβλήματα. Αλλιώς τότε το Ισραήλ θα ήταν η πιο ασφαλής χώρα στον κόσμο. Είναι οι πολλοί παράγοντες όμως που επισέρχονται. Διότι ναι μεν χτυπάς, υποτίθεται, έχεις κάποιον εχθρό πολύ μακριά από τα σύνορά σου, αλλά μπορούν να ενεργοποιηθούν άνθρωποι που βρίσκονται μέσα σε αυτά και είναι εκεί, ζουν εκεί. Δεν έχουν άλλη ταυτότητα. Έχουν βελγική ταυτότητα, γαλλική ταυτότητα. Συνηγορούν πολλοί παράγοντες δηλαδή. Σωστά. Ένα από τα προβλήματα που είχαν επισημανθεί, για παράδειγμα, στο Κουρδικό, γιατί δεν έκανα τρομοκρατία στην Τουρκία μέχρι τώρα τουλάχιστον,
ήταν ότι τα μέρη που πολεμούσαν τότε στην Τουρκία, τους Κούρδους αντάρτες, οι αντάρτες δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στις πόλεις και να μην φαίνονται ότι είναι ξένο σώμα. Αυτό θα τους έδινε την ευκαιρία να δημιουργήσουν προβλήματα. Πάντως ένα είναι το θέμα, ότι μετά και από αυτή την τρομοκρατική επίθεση, όλοι περιμένουν κι άλλοι. Κανείς δεν λέει ότι είναι δυνατόν, όσο κι αν η ασφάλεια φτάσει στο μέγιστο σημείο, ότι δεν θα γίνουν. Όλοι περιμένουν κι άλλες επιθέσεις και θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Και δεν άκουσα πραγματικά κανένα πολιτικό, μπορεί να είπε η επικεφαλής της, των αριστερών, να μίλησε όπως μίλησε. Όλοι οι άλλοι είπαν ότι εμείς μίλησαν για περισσότερη ασφάλεια και πιο σκληρά μέτρα. Οπότε αυτό θα έχει σίγουρα αντίκτυπο και στο προσφυγικό και παντού. Και, ναι, και αυτό εγώ, είναι σαφές, εγώ αυτό, σκέφτομαι ότι μπορεί να γίνουμε Ισραήλ, αυτό που λέγαμε πριν, ότι μπορεί σε μερικά χρόνια να είναι όλες οι χώρες όπως το Ισραήλ. Ισραηλοποιηθούμε. Να φοβόμαστε να κάνουμε το παραμικρό. Αυτό είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Και η αλήθεια είναι ότι και χτες, όταν μιλήσαμε στην εκπομπή σας, εγώ ήμουν κυρίως φοβισμένος, σκεπτόμενος ότι τώρα είναι και η σύζυγός μου έγκυος, ας πούμε, και η πρώτη σκέψη είναι πού θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, όσο και αν είναι κλισέ αυτό, έτσι. Αλλά σε δεύτερο επίπεδο. Υπάρχει λόγος που είναι κλισέ. Ναι. Σε δεύτερο επίπεδο, βλέποντας την αλληλεγγύη και το πόσο κόσμος αντέδρασε χτες, μπορώ να πω ότι ουδέν κακό να μην γίνει καλού, βέβαια, αλλά έφερε τον κόσμο πιο κοντά εν τέλει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, ακόμα και ένα παράδειγμα που δεν σας έδωσα, ανοίξανε παιδικές χαρές, κλειστοί χώροι, ξέρετε, για παιδιά, δωρεάν, για να πάει ο κόσμος το παιδί του σήμερα σε περίπτωση που φοβάται να το πάει στα σχολεία. Ακόμα και αυτό δηλαδή δείχνει ότι ο κόσμος αντέδρασε, ξαναλέω, χωρίς να περιμένει απλά την ασφάλεια από τους κυβερνώντες, αλλά με τα δικά του αντανακλαστικά, τα οποία ήταν αντανακλαστικά αλληλεγγύης και πολιτισμένα και ευρωπαϊκά. Και αυτό είναι, πιστεύω, το πιο θετικό πράγμα που μπορούμε να κρατήσουμε. Αν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι θετικό από αυτά που συνέβησαν χτες. Ωραία, και κρατάμε το θετικό λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.